Γεια σας φίλοι μου. Τι θα κάνουμε σήμερα. Ε, σας έδειξα πριν ε, μια-δύο μέρες αυτή εδώ την ε, Extra Large τσάντα, σακίδιο, το οποίο χωράει τα πάντα. Και επειδή σας άρεσε πάρα πολύ, μου ζητήσατε αρκετές να σας πω λεπτομέρειες, δηλαδή πώς ακριβώς το φτιάχνουμε αυτό. Ε, εγώ θα σας πω ακριβώς πόντους, διαστάσεις, πού βάζουμε τα φερμοάρ, τα πάντα. Ε, να έχουμε όμως υπόψη μας ότι εκτός από αυτά τα δύο κομμάτια που βαζουμε τα φερμουάρ τα παντα να εχουμε ομως υποψη μας οτι εκτος απο αυτα τα δυο κομματια που εγω θα σας περιγράψω, Όλο το υπόλοιπο έχει γίνει στο εργαστήριο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό να το ξεκαθαρίζουμε. Δηλαδή, μπορεί να γίνει και από εμά, αλλά δεν θα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό. Έτσι. Ε, για κάποιε κυρίες που θέλουν, μπορούν να φτιάξουν το, τους του δύο ταμπλάδε και να μα στείλουν μετά του ταμπλάδε και να του στείλουμε στο εργαστήριο για να βγει έτσι. Τώρα, αν κάποια κυρία θελήσει να κάνει τα πλαϊνά πλεκτά, και αυτό γίνεται. Έτσι. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι μόνο τα πλένα και ο πάτος. Είναι τρέσα, έτσι. Είναι όλο γύρω γύρω. Δέρμα. Είναι δέρμα, δέρμα. Μετά, είχα άλλο ένα σχόλιο το οποίο με ρωτούσε αν αυτή η τσάντα μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε άλλη πλέξη. Φυσικά μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε άλλη πλέξη. Ε, απλώς θέλαμε να είναι λίγο πιο μίνιμαλ. Δηλαδή, επειδή ήδη είναι ο όγκος της μεγάλος, δεν ήθελα να ε, φ, ε, έχει και μπουγιο το πλέξιμο γι' αυτό έγινε με άριχτα ε, για αυτές που είναι αρχάριες γιατί και αυτό μου το ζητήσατε θα α, δείξω λίγο πως είναι όταν πλέκουμε άριχτα και πως είναι τα γυρίσματα του άριχτου για να μην χάνουν τις σειρέ. αυτό θα το πούμε στο τέλος λοιπόν ε, να δούμε πρώτα την τσάντα λοιπόν, αυτή αποτελείται είπαμε από δύο ταμπλάδες εδώ. Με το βελονάκι το νούμερο 4 και το χέρι το δικό μα. Αντιστοιχεί σε 40 άριχτα. Έτσι. Ε, τώρα, αν θέλετε με τη μεζούρα, καλύτερα να μετράτε με τη μεζούρα γιατί μπορεί κάποια κυρία να είναι 38 ή 42. Λοιπόν, αυτό είναι 30, έτσι, 30, ε, συγγνώμη, 30 με 37 είπαμε. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ το κομμάτι τη είναι 25 εκατοστά. Δηλαδή μέχρι το φερμουάρ πλέκοντας είναι 25 εκατοστά. Και κλείνουμε 20 πόντους. Τους κλείνουμε απλώς. Και κάνουμε μετά μια σειρά γύρω γύρω, αφού τελειώσουμε όλη την τσάντα, γύρω γύρω άρρηκτα από το κόψιμο. Έτσι. Πάει το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα πίσω. Σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι πάλι 40 άρρηκτα, 30 εκατοστά. Εδώ όμως έχουμε 62 σύνολο μέχρι επάνω, έτσι, 62 στα 33 εκατοστά, σημειώστε το, 33 εκατοστά, αφήνουμε πάλι 20 πόντους στους μεσαίους για το φερμοαράκι και κάνουμε ένα τελειωματάκι στο τέλος του πλεκτού. Μετά όλα και τα δύο αυτά τα κομμάτια τα πλέκουμε γύρω, 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 γύρω με άριχτα. Όταν λοιπόν όμως στο, μπροστινό, στο, στο μεγάλο κομμάτι φτάσουμε εδώ... Ε, όταν τελειώνουμε το ταμπλά μα, κλείνουμε από δύο φορέ ένα πόντο δεξιά, ένα πόντο αριστερά, ένα πόντο δεξιά, ένα πόντο αριστερά. Κάνουμε το άριχτο γύρω-γύρω και όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κάνουμε μερικά ποδαράκια πηδώντα ένα. Δηλαδή, ε, κάνουμε ένα άριχτο, ένα ποδαράκι, αφήνουμε ένα, ένα ποδαράκι, αφήνουμε ένα, ένα ποδαράκι και τσαχπινιά μέχρι εδώ. Αυτό αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε δεν το κάνετε. Λοιπόν, αυτό, αυτή είναι η τσαντούλα μας. Νομίζω ότι σα έδωσα όλε τι πληροφορίε. Νομίζω ότι σα έδωσα όλε τι πληροφορίε που μου ζητήσατε για τη συγκεκριμένη τσάντα, γιατί είδα ότι σα άρεσε πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα τη. Ε, Όποιο θέλει μπορεί να τη φτιάξει. Θα χαρώ πολύ να μου στείλετε και φωτογραφίε. Και τώρα πάμε να δούμε τα άριχτα πώ θα κάνουμε. Λοιπόν, βάζουμε όσου πόντου θέλουμε. Εγώ θα βάλω, ξέρω εγώ, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, πάντα όταν πλέκουμε άριχτα κάνουμε ένα παραπάνω, αφήνουμε αυτό που κάναμε και μπαίνουμε στο προηγούμενο. Το βλέπετε. Έτσι, λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Οπότε τώρα, γυρίζοντα πίσω, θα έχουμε 10. 1, 2, 3. Τέσσερα και όταν λέμε άριχτα μπαίνουμε μέσα, βγάζουμε την κλωστούλα, ξαναπαίρνουμε και τα βγάζουμε τα δύο μαζί. Δεν παίρνουμε καθόλου, μπαίνουμε κατευθείαν στην τρυπούλα, βγάζουμε τον πόντο, παίρνουμε και τα κλείνουμε και τα δύο μαζί. Εδώ λοιπόν τώρα, αν φτάσουμε στην ακρούλα μας, έχουμε 10. Πώ είναι τα γυρίσματα για να μην χάνουμε πόντου. Εγώ αυτό ε, θέλω να δείξω κυρίω έτσι, γιατί εντάξει, τα άριχτα υπάρχουν μέσα στο ίντερνετ και μάθω ο κόσμο είναι. Λοιπόν. Εκεί. Να το σφίξουμε. Ωραία. Ένα στον αέρα πάντα, όταν πλέκουμε άριχτα, κάνουμε ένα στον αέρα και εκεί είναι το μυστικό που θέλω να μου προσέξετε. Μπαίνουμε στην πρώτη μεγάλη τρύπα που βλέπουμε μπροστά μα. Εδώ. Έτσι, εδώ όπως θα γυρίσουμε, δηλαδή έχουμε κάνει το ένα στον αέρα, γυρίζουμε και πατάμε ακριβώς την πρώτη μεγάλη τρύπα που βλέπουμε μπροστά μας. Εκεί. Εδώ. Ένα, δύο, θα σας πω γιατί. Τρία, τέσσερα, για το να σηκώσουμε το κύμα, Αυτή η μεζούρα μάλλον ενοχλεί να την πάρουμε από εδώ, να την βάλουμε στην ακρούλα, να βγάλουμε και λίγο νήμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. και φτάνουμε στην άκρη, που πατάμε για το τελείωμα. Τώρα, έτσι εδώ στη γωνίτσα μας έχουμε μία τρύπα. Αυτή τη βλέπετε, εκεί λοιπόν πάμε και κάνουμε το τελευταίο. Να το. Μην το αμελήσουμε αυτό, πάμε, κάνουμε το τελευταίο. Κάνουμε ένα στον αέρα πάλι, γυρίζουμε και μπαίνουμε στην πρώτη μεγάλη τρύπα που βλέπουμε, δηλαδή αυτή. Έτσι, αυτή. Θα δείτε τώρα γιατί σας λέω ότι πρέπει να μπαίνουμε πάντα στην πρώτη μεγάλη τρύπα. Γιατί αυτό μας διευκολύνει στο τελείωμα της σειράς μας να βλέπουμε πολύ εύκολα τον τελευταίο πόντο, γιατί εκεί γίνεται το λάθος και χάνομαστε και γίνεται η μεγαλύτερη ή μικρότερη σειρά, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάνετε πόντο. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσο μεγάλος είναι ο τελευταίος πόντος. Το βλέπετε, δεν μπορεί να χαθείτε. Φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Άτος. Οπότε μπαίνουμε εδώ και κάνουμε τον τελευταίο. Αυτό είναι που μας διευκολύνει αυτό το γύρισμα που σας δείχνω. Πάμε άλλη μία. Λοιπόν, εδώ. Στον πρώτο μεγάλο πόντο, κάναμε ένα στον αέρα, στον πρώτο μεγάλο πόντο που συναντάμε. Εκεί. Και θα δούμε τώρα τι ωραία που θα βρούμε μεγάλο και τον τελευταίο πόντο. Οπότε έτσι είμαστε πάντα ίσια. Και μπορούμε μετά να πλέξουμε και εύκολα την περιμετρική σειρά. Δεν μπερδευόμαστε. Δεν πατάμε στις αλυσίδες, γιατί άμα πατήσουμε στις αλυσίδες, παιδιά, γίνεται μπέρδεμα. Πατάμε σε σταθερούς πόντους. Λοιπόν, εδώ. Κοιτάξτε το τελευταίο πόντο πόσο μεγάλο είναι. Το βλέπετε. Δεν μπορεί να μπερδευτεί κανεί. Να το. Μπαίνει εδώ και κάνει τον τελευταίο. Και συνεχίζει έτσι. Γυρίζουμε κανονικά, πατάμε σε αυτό τον πόντο και στον τελευταίο πόντο να το. Είναι τόσο εμφανέ πια το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να βοήθησα. Οπότε είναι εύκολο μετά να κάνετε και για αρχάριες, να κάνετε μια ωραία σανελίτσα με όλο άριχτα, να το ευχαριστηθείτε, μέχρι να μπούμε σε πιο βαθιά νερά και να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά, στείλτε μου μηνυματάκια, όπως πάντα ξέρετε και μου φτιάχνετε τη μέρα. Ε, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά.